Καλησπέρα κυρία Κοσμοπούλου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και θέλαμε να μας πείτε για αυτήν την πρωτοβουλία του Ιδρύματος και τη συνεργασία του με το Δήμο. Το Δήμο Σερίφου, βέβαια. Και θα είναι και μια ωραία ιδέα τώρα, επειδή μπαίνουμε και από αύριο στην καλοκαιρινή περίοδο. Η Σέριφος είναι από τα ωραία μας, τα πολλά ωραία μας νησιά. Να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, να ξεφύγουμε λίγο και από τα εκλογικά. Αλήθεια είναι και αυτό, χρειάζεται και έχουμε και δύσκολο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να σας πω πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Το ίδρυμά μας κάνει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό στις Κυκλάδες που λέγεται Sea Chain Greek Islands, σε 10 νησιά των Κυκλάδων. Η Σέριφος είναι ένα από αυτά, το οποίο είναι ένα σύνθετο πολυεπίπεδο πρόγραμμα που ξεκινά από καθαρισμούς ακτών και καθαρισμούς βυθών, όπου παράλληλα με τη δουλειά στο πεδίο καταγράφουμε όλα τα απορρίμματα, άρα συμβάλλουμε και στην κατανόηση του φαινομένου της θαλάσσιας ρύπανσης με επιστημονικά δεδομένα τα οποία μετά τα επεξεργαζόμαστε. Κάνουμε δουλειά στο σχολείο με παιδιά κάθε ηλικίας, από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο, με διαβάθμιση προφανώς ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους και ηλικιακό επίπεδο. Αλλά και πολλές δράσεις με τους επιχειρηματίες των νησιών ή με άλλες ειδικές ομάδες, με σκοπό να περάσουμε το μήνυμα για λιγότερη ρύπανση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που κάνουμε με τους καθαρισμούς, όπως κάνουν και πολλές άλλες οργανώσεις και άλλοι φορείς εκτός από εμάς, είναι ένα θεραπευτικό μέτρο, αλλά δεν αρκεί το να θεραπεύουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο προσεκτικοί στο πώς αντιλαμβανόμαστε και χρησιμοποιούμε το περιβάλλον. Ένα λοιπόν από τα ευρήματά μας στις Κυκλάδες ήταν ότι τα αποθήγαρα είναι το νούμερο ένα απόρριμα. Είναι το πιο συχνό πράγμα που βρίσκουμε στις παραλίες και σε πολύ μεγάλους αριθμούς πια. Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είναι μόνο σε παραλίες που είναι οι οργανωμένες, σαν πολλές από αυτές που έχετε εσείς στην Κρήτη, οι οργανωμένες, ναι, με ομπρέλες, με ξαπλώστρες. Είναι παραλίες σαν τις παραλίες της Σερίφου, που είναι παραλίες που θα έπρεπε να μην έχουν, δηλαδή που δεν έχουν τίποτα κοντά τους. Ναι, και λογικά είναι γεμάτες, και... ακριβώς. Είναι γεμάτες από ρήματα. Η Σέριφος λοιπόν φάνηκε από την αρχή ότι ήταν ιδιαίτερως επιβαρημένη από τα τσιγάρα και μας φαινόταν πολύ κρίμα που πας σε μια παραλία για να είσαι μόνος σου και κοντά στη φύση και βρίσκεις τόσο από τσίγαρα όταν θα βάλεις την πετσέτα σου ή το παρεό σου για να ξαπλώσεις. Ναι, και μην σκάψεις και παρακάτω, έτσι, μην πας και παρακάτω γιατί... αυτό. Δεν ξέρεις τι θα βρεις. Τι θα βρεις. Και έτσι πέρσι σε μία από τις επισκέψεις μας στο νησί και στην κουβέντα με τον Δήμαρχο Σερίφου, γιατί το πρόγραμμά μας στα νησιά που πραγματοποιείται, που υλοποιείται, είναι πάντα στη συνεργασία και υπό την αιγίδα των Δήμων. Δεν μπορεί να μην συνυπολογίσουμε και να μην βασιστούμε στον τοπικό παράγοντα και θεσμικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου. Βεβαίως. Το δικό τους νησί είναι, βεβαίως, το τέλος της μέρας. Ο Δήμαρχος λοιπόν ήταν πολύ θετικός στην ιδέα από την αρχή. Είπαμε, γιατί να μην κάνουμε κάτι στη Βαγιά. Η Βαγιά είναι μια πολύ όμορφη παραλία που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura, άρα είναι και προστατευμένη περιοχή, γιατί και με ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Ήταν λοιπόν μια καλή περίπτωση να κάνουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε ένα πείραμα συμπεριφοράς. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια διαδικασία πρόσβασης στην παραλία, υπάρχει ένας δρόμος χωμάτινος που πρέπει να τον πάρεις για να κατέβεις από τον ασφάλτινο δρόμο που περιβάλλει το νησί. Άρα δεν σταματάς το αυτοκίνητό σου και μπαίνεις στη θάλασσα, αλλά πρέπει να βηματίσεις προς τα εκεί. Αχα. Η ιδέα μας ήταν να φτιάξουμε ένα χώρο καπνιστών, ένα δηλαδή χώρο που είναι το τελευταίο όριο των καπνιστών πριν κατέβουν στην παραλία. Όπου εκεί θα υπάρχει με κάποια σκίαση ένας μεγάλος πάγκος, με κάποιες στάσεις που θα μπορείς, δηλαδή ένα κάθισμα που κάποιος θέλει να καπνίσει, μπορεί να πάει, να καθίσει, να καπνίσει, να ρίξει τα αποτσιγαρά του, να ρίξει τα χαρτάκια, ξέρω, από τα τσιγάρα του ή κάτι άλλο σχετικό σε κάδους και στη συνέχεια να πάει στην παραλία για να κάνει το μπάνιο του. Δεν λέμε λοιπόν μην καπνίσετε. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό θα ήταν ένα ευαίσθητο μήνυμα και για κάποιους είναι, ναι, ο οργανισμός, ναι, ναι, δεν στυλιτεύουμε. Εμείς προτείνουμε μια εναλλακτική δράση στο κομμάτι που αφορά αυτό που κάνουμε εμείς. Λέμε λοιπόν, αν θέλεις να καπνίσεις, γιατί δεν δοκιμάζεις να έρθεις λίγο πιο πέρα από την παραλία, να καπνίσεις, να αφήσεις τις γόπες σου εκεί. Εμείς θα τις μετρήσουμε, ώστε να ξέρουμε στο τέλος του καλοκαιριού πόσες γόπες δεν πήγαν στη θάλασσα. Ναι. Δηλαδή, τι γλιτώσαμε από τη θάλασσα και την παραλία, που είναι και αυτό πείραμα. Βεβαίως.
Και θα βάλουμε επίσης και έναν άνθρωπο, δηλαδή προβλέπουμε και μια θέση εργασίας για τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα είναι εκεί ως υποστήριξη στην ιδέα αυτήν, για να ενημερώσει, για να εξηγήσει, για να λιάνει τυχόν απορίες ή ενστάσεις, γιατί και αυτό το περιμένουμε. Δεν είναι, είναι μια ωραία ιδέα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος, ναι, ότι θέλει εκεί που βρίσκεται, εκεί που είναι εξαπλωμένος, να απολαύσει και το τσιγάρο του. Θεωρούμε εμείς ότι είναι το πιθανό. Έτσι, γι' αυτό. Ακριβώς. Αυτό θα σας ρωτούσα, πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό σε μια τέτοια παραλία που είναι έτσι λίγο κλειστή, δεν έχω πάει στη Σέρφο, αλλά είναι κάπως σαν ένας κολπίσκος είναι, νομίζω. Ναι, στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι κάτι που μπορείς να το ελέγξεις μόνο περπατώντας. Mm-hmm. Και φυσικά εκεί μπορείς μόνο να κάνεις μια σύσταση. Δηλαδή, αυτό που κάνεις είναι ότι παροτρύνεις να σκεφτεί ο άλλος ότι αυτό που αφήνει πίσω του, γιατί πάρα πολλές φορές το αποτσίγαρο είναι κάτι μικρό, σβήνεις το τσιγάρο σου, καίει, δεν θα σκεφτείς, δεν είναι το χαρτάκι, θα το βάλεις στην τσάντα σου. Ναι, ναι, ναι. Και μένει εκεί. Ναι. Και δεν σκέφτεσαι ότι αυτό που αφήνεις έχει μια συμβολή σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρετε, ένα κομμάτι του προβλήματος που εμείς αντιμετωπίζουμε στις θάλασσες και στις ακτές είναι κάτι που γεννιέται από την ίδια τη δική μας συμπεριφορά. Θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι πολύ μικρό. Δεν είναι αυτό που θα επιβαρύνει. Αλλά η επανάληψη και πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι σαν εμάς, που κάνουν ακριβώς την ίδια σκέψη και αφήνουν κάτι πίσω τους στο περιβάλλον, δημιουργούν ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Ναι, το ίδιο γίνεται και από εδώ, γιατί έχουμε θίξει το θέμα και σε τοπικό επίπεδο εδώ με την περιφέρεια Κρήτης, ναι, που ερευνά παραλίες και εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου και έχει καταγράψει και στο Ρέθυμνο και έχει συγκεκριμένες παραλίες που έχουν πάει άνθρωποι, έχουν μαζέψει αυτό που λέτε τώρα τα αποτσίγαρα, πλαστικά καλαμάκια, πλαστικά μπουκάλια, είναι τα περισσότερα μπατονέτες, ναι, είναι αυτά που περισσότερο απαντώνται στις παραλίες και μετά πρέπει να ξαναμετρήσουν, να δούνε αν έχουν αυξηθεί, αν έχει αυξηθεί ο όγκος αυτών των σκουπιδιών και τα λοιπά, μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να βγάλουν κάποιες δράσεις εκτόνωσης αυτής της κατάστασης ή περιορισμού τέλος πάντων του προβλήματος. Είναι αλήθεια. Και επειδή ξέρετε, αρχίζει και όλο το ζήτημα της ρήπανσης και των πλαστικών να αναδεικνύεται σε μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, όπως ξεκίνησε η οδηγία με την πλαστική σακούλα το 2018, έρχεται η εξειδίκευση ευρωπαϊκής οδηγίας τώρα που σιγά σιγά θα απαγορεύσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε σαν ένα κορμό των προγραμμάτων μας να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι σημαίνει πλαστικά μιας χρήσης και πώς μπορείς να τα απομακρύνεις από την καθημερινότητά σου. Δηλαδή πώς μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου για να τα χρησιμοποιείς λιγότερο. Γιατί αυτά πολύ σύντομα θα απαγορευτούν από τον νόμο. Ούτως ή άλλως, το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να πάμε πιο ομαλά σε μια τέτοια διαδικασία και να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που μας ξεβολεύει απλώς, αλλά να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ο καπνιστής, όταν καταλάβει ότι η γόπα που αφήνει πίσω του, νομίζοντας ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, και τι έγινε, μόνο εγώ, ένα μικρό πράγμα είναι, καταλάβει ότι αυτό είναι πλαστικό απόρριμα καταρχάς και τοξικό απόρριμα κατά δεύτερον. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μιλάει γι' αυτό τα τελευταία 3 χρόνια πολύ έντονα. Ότι δεν είναι ένα δεν υπάρχουν αθώα απορρίμματα σε λάθος μέρος, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Αλλά ένα τέτοιο μικρό κομμάτι που είναι πάρα πολύ τοξικό, γιατί εκεί μαζεύονται και όλες οι βλαβερές ουσίες από τη διαδικασία του καπνίσματος, δεν θέλεις να το κάνεις. Θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που άκουσα μόλις σήμερα το μεσημέρι σε μια συνάντηση με εκπροσώπους άλλων ιδρυμάτων μεγάλων της χώρας, που μία φίλη διευθύντρια άλλου ιδρύματος λέει: τι ωραία είναι αυτή η δράση που κάνετε. Βλέπω πολλά για αυτήν και βλέπω ότι μιλούν για αυτήν άνθρωποι που δεν παρακολουθούν το έργο μας και κυρίως γονείς με μικρά παιδιά, που ήταν ένα κοινό που δεν το είχα σκεφτεί. Λέει, ο άλλος θέλω να πάω στην παραλία με τα παιδιά μου. Ναι, σωστά. Είναι από το δρόμο μου για να πάω σε μια παραλία που δεν έχει φασαρία, δεν έχει μουσική δυνατά, είναι κοντά στη φύση. Είναι πολύ δυσάρεστο να παίζει το παιδί σου με το κουβαδάκι. Και να το γεμίζει με αποτσίγαρα. Έτσι. Ναι. Και αυτή είναι μια διάσταση που πρέπει να τη σκεφτούμε.
Επίσης, επειδή η Κρήτη είναι και ένας τουριστικός προορισμός πολύ γερός για τη χώρα μας, πρέπει να σκεφτούμε και αυτό σαν ιδέα πόσο ενδιαφέρον έχει από την πλευρά της βελτίωσης και της ενίσχυσης και του τουριστικού προϊόντος. Όσο πάμε σε ένα τουρισμό υψηλότερης αξίας, πιο ποιοτικό και φεύγουμε τη μαζικότητα, είναι και κάτι, πράγματα σαν αυτό, τέτοιες ιδέες, αυτή είναι μία μικρή, αλλά ναι, τέτοιες ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση βοηθούν και τη χώρα μας και κάποιους τόπους να αλλάξουν το branding τους, ας πούμε, την εικόνα τους στον κόσμο. Βέβαια, το προφίλ που έχουν. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί και στοχεύεις αυτό. και σε άλλων κατηγοριών τουρίστες. Ακριβώς. Με βαλάντια, καλύτερα βαλάντια. Ακριβώς. Και αυτή είναι μια τάση που τη βλέπουμε στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει ένα ρεύμα ανθρώπων που ζητούν να πάνε σε μέρη στα οποία είναι λίγο πιο μακριά από τον πολιτισμό. Και αυτό δεν είναι ο τουρισμός των περασμένων δεκαετιών που ήταν ο πιο φτηνός, αυτός που φορούσε το σακίδιο, έβαζε το σακίδιο στην πλάτη και παίρνει το sleeping bag και πήγαινε κάτω από τα αστέρια. Βλέπουμε τώρα ότι ένας κόσμος που έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη κάνει τέτοιου είδους επιλογές, γιατί το καθαρό περιβάλλον έχει μεγαλύτερη αξία και ο χρόνος που περνά στο καθαρό περιβάλλον. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι, βλέπουμε εμείς, ενός γενικότερου ρεύματος που πέρα από το προφανές, την υγεία σου, την αισθητική του τόπου όπου ζεις, τη συμβολή σου σε μια εθνική προσπάθεια, γιατί όλοι μας κάθε μέρα κάνουμε μια επιλογή αν θα είμαστε κομμάτι μιας λύσης ή κομμάτι ενός προβλήματος. Ένας προβλήματος, βεβαίως. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι τόσο απλό. Ναι. Οπότε εκεί βλέπεις ότι πέρα από αυτό συμβάλλεις και σε κάτι ακόμα. Σιγά σιγά το βλέπουμε αυτό στα νησιά του προγράμματος. Είναι νωρίς για να έχουμε αποτελέσματα, αλλά είναι νωρίς για να μπορούμε να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα απολύτως μετρήσιμο. Ναι. Την τάση βλέπουμε. Ναι. Στα υπόλοιπα 9 νησιά υπάρχουν παρόμοιες δράσεις ή θα είναι διαφορετικές, είναι άλλου είδους δράσεις αυτές στις Κυκλάδες? Κάθε νησί, άλλη δράση σε κάθε νησί. Κορμός. Για παράδειγμα, στη Σίκινο ξεκινήσαμε πέρσι και βγάλαμε τελείως τα πλαστικά καλαμάκια, που ήταν μια δράση που γενικά είχε και πολύ μεγάλο, ακούστηκε πολύ, συζητήθηκε πολύ. Φέτος κάναμε τη Δονούσα, το πρώτο νησί στο Αιγαίο, χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Άρα σε κάθε μέρος που πάμε, προσπαθούμε στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι για να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά ακούγοντας τη δυνατότητα του τόπου. Ας πούμε, η Δονούσα, που είναι ένα μικρό νησί και όπου το πνεύμα συνεργασίας των ανθρώπων είναι πάρα πολύ υψηλό, είναι ένα επίπεδο που δεν βλέπεις στην Ελλάδα. Ναι. Σε συνεργασία με τους τρεις τοπικούς συλλόγους, δηλαδή τους εμπόρους, τον πολιτιστικό σύλλογο κτλ. Και τους δονουσιώτες της Αθήνας, κάναμε ένα πολύ μεγάλο πείραμα και δύσκολο. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, ούτε να το αποτολμήσουμε, αν δεν υπήρχε αυτή η διάθεση των ανθρώπων στο νησί που κάθονται στο ίδιο τραπέζι και παίρνουν μια συλλογική απόφαση. Που είναι κάποιοι δεκάδες τώρα οι άνθρωποι εκεί, έτσι δεν αλλά είναι? Έτσι μπορεί να ξεκινήσει. Ναι, μόνο έτσι. Γιατί μόνο έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε το στα μέτρα του Ηρακλείου. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί, εννοείται, να υπάρξει ομόνοια για ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Άρα, τι κάνεις, δοκιμάζεις τον μικρό τόπο που μπορεί, που και εκεί δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη Δονούσα, επαγγελματίας, ο οποίος είναι αθλητικός. Είναι ένας όμως, είναι μία επιχείρηση. Mm-hmm. Και ξέρεις ποια είναι. Ναι, ξέρεις, και αυτός ο ένας θα καμφθεί όταν δει ότι κάποια είναι στιγμή, μόνος. Ξέρετε, τα πράγματα είναι και πολύ απλά στη σκέψη μας ή θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, επειδή ο καθένας μας τι θέλει το καλοκαίρι, να πηγαίνει σε μια παραλία που είναι καθαρή πρωτίστως. Άλλος θέλει να ακούει μουσική, άλλος δεν θέλει. Αλλά πρωτίστως να είναι καθαρή. Δηλαδή, όταν εμείς επιθυμούμε για εμάς και τα παιδιά μας μια παραλία καθαρή, αυτό σημαίνει πως πρέπει να τη συντηρούμε και έτσι. Το να αφήνουμε το. Δηλαδή, το να. Εμείς που θέλουμε την καθαρή παραλία, αλλά σβήνουμε και το τσιγάρο και το κρύβουμε από κάτω ή βάζουμε τη σακούλα με το σνακ. Ακριβώς. Και βάζουμε και τη σακούλα με το σνακ, είτε έχουμε καθαρίσει το φρούτο και το έχουμε κρύψει από κάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να βρίσκουμε συνεχώς μετά καθαρές παραλίες, γιατί και κάποιοι άλλοι κάνουν το ίδιο που κάνουμε εμείς. Άσχετα αν θέλουν την καθαριότητα. Δηλαδή, είναι. Νομίζω ότι συζητάμε, αλλά καμιά φορά τα αυτονόητα είναι που συζητάμε και κάπου εκεί μπερδευόμαστε. Και γι' αυτό γίνεται αυτό.
Είναι, όπως ξέρετε, πολύ δύσκολη μάχη. Ναι. Και κανείς, είναι μια σειρά από μικρές μάχες, πιστεύουμε εμείς, τις οποίες πρέπει να κερδίζεις έτσι σε σειρά για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές, μόνο και μόνο που δοκιμάζουμε μια ιδέα και έχουμε πίσω ένα αποτέλεσμα, ακόμα και αν δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί απόλυτα, ναι, αλλά βάζουμε, κάνουμε μια αρχή. Δεν πάει χαμένο τίποτα. Κάποιος, ναι, θα μάθει. Κάποιο παιδί θα το ξανασκεφτεί. Κάποιος γονιός θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό συνδέεται με το πώς μεγαλώνει το παιδί του. Κάτι σιγά σιγά γυρίζει. Ναι. Και επειδή στην Ελλάδα συμβαίνουν πράγματα που δεν φανταζόμασταν ότι θα συνέβαινε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα τεράστιο δρομικό κίνημα, το οποίο σε μια χώρα στην οποία 10-15 χρόνια πριν, εγώ είμαι δρομέας 25 χρόνια, ίσως παραπάνω, ήμασταν ελάχιστοι άνθρωποι που τρέχαμε. Θυμάμαι το μαραθώνιο της Αθήνας να τρέχουμε τη δεκαετία του 90. Και να μην μονοδρομείται καν ο δρόμος. Τόσο λίγοι. Τόσο λίγοι, και τόσο, ναι, περίεργους μας έβρισκαν. Και τώρα είναι μια τεράστια τάση και είναι μια υγιής τάση, όχι μια, ας πούμε, είναι μια υγιής τάση, η οποία συμπαρασύρει όλο και περισσότερο κόσμο. Είναι λοιπόν μια υγιής μόδα. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε τις καθαρές θάλασσες μια υγιή μόδα. Ναι. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όπως το λέτε. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από τα μικρά και τα απλά για να φτάσουμε στα σύνθετα. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και η Σέριφος είναι επίσης ένα νησί που θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός μας επίσης. Σε νησί βρισκόμαστε κι εμείς, αλλά όλα τα νησιά είναι ωραία και πρέπει να τους δίνουμε ευκαιρίες, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαμε και εμείς κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παραλία της Βαχιάς, να δούμε και από κοντά αυτό το πείραμα. Κυρία Κοσμοπούλου, για τα καλά λόγια και πολύ που για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε τα καλά μηνύματα να τα προωθούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια χαρά.